Μεταξύ αυτών που δεν αμφισβητούσαν αλλά είχαν ερώτημα για την αγιοκατάταξη του ιεροεθνομάρτυρος ή έθνοερομάρτυρος, πρώτα είναι εθνικό πρόσωπο και παράλληλα είναι και ιερό πρόσωπο, δηλαδή εκκλησιαστικών. Μεταξύ αυτών που προβληματίζονταν για αυτό το θέμα είναι και ο Ομιλό. Και μάλιστα είχα ετοιμάσει ένα κείμενο γύρω από αυτό το θέμα. Την τελευταία μέρα που ετοίμασα το κείμενο και ήταν κάπου να το στείλω, το έκλεισα και λέω, εάν Άγιε Χρυσόστομοι σε Άγιος, δείξε μου σημάδι. Έχει σημασία αυτό. Τότε εορτάζαμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για 2012. Μετά πήγαμε απέναντι στον Τερκελή και ήπιαμε καφέ. Ήταν ο Μακαρίτης ο Ιωάννης ο Λαγκαδά, ήταν ο πατήρ Μάξιμος από την Μονή Βύρων που είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα και άλλοι πατέρες. Συλλειτουργήσαμε και μετά πήγαμε και ήπιαμε καφέ. Και εκεί, χωρίς εγώ να το προκαλέσω και χωρίς να το πει ο πατήρ Μάξιμος ο Ιβρίτης, κάποιος αναφέρθηκε μόνος του σε θαύμα το οποίο έκανε ο ιερεοθνομάρτυρας Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης. Μετά από αυτό, τον λόγο τον πήρε ο πατήρ Μάξιμος. Σας ερωτώ, δεν ήταν η αποκάλυψη του Αγίου Χρυσοστόμου για το ερώτημα που του έθεσα? Δηλαδή, ο Μακαρίτης ο Γεράσιμος ο Κεφαλαινίας έλεγε επιδημία συμπτώσεων. Τι να πω τώρα, επιδημία συμπτώσεων? Και θέλω να τελειώσω με το εξής. Επειδή στη Μητρόπολη μου είχαν ένα γύρι ναό του Αγίου Ιεροεθνομάρτυρου Χρυσοστόμου Σμύρνης, όρισα και η ημερομηνία εγγενείων και κάλεσα και τον Ιν Κρίνης και συλλειτουργήσαμε και τελέσαμε τα εγγένεια. Τώρα, για τον Σμύρνης Χρυσόστομο θα σας πω. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος ανήκει σε μια γενιά αρχιερέων. Γερμανός Καραβέλη, Άλλης Ιωακυμφορόπουλος, Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, Γραβενών Εμιλιανός. Αυτή είναι μια γενιά αρχιερέων η οποία προσλαμβάνει τη νέα εποχή. Οι γεροντάδες τους είναι αυτοί που το 1870 πρωτοστατούν στην απόφαση της καταδίκης του εθνοφυλετισμού. Δεν ξέρετε την απόφαση του εθνοφυλετισμού. Οι γεροντάδες τους. Τα εγγόνια της καταδίκης του εθνοφυλετισμού είναι αυτοί οι αρχιερείς, οι οποίοι όμως έχουν επίγνωση, και εδώ είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και εδώ είναι το μείζον. Δηλαδή, το μείζον είναι αυτό, πώς μπορούμε να βοηθάμε στην πορεία της Εκκλησίας στον μεταβαλλόμενο κόσμο με τους λιγότερους τραυματισμούς του, κάτι το οποίο το πετυχαίνει ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος. Έτσι, ο Ιερώνυμος το πετυχαίνει αυτό. Λοιπόν, πώς μπορούμε με τους λιγότερους τραυματισμούς? Τραυματισμούς θα έχουμε, αλλά το δυνατόν τους λιγότερους. Λοιπόν, τελειώνει λοιπόν για τους αρχιερείς αυτούς. Ο Χρυσόστομος ο Σμύρνης είναι πνευματικό ανάστημα του Κωνσταντίνου του Πέμπτου του Βαλιάδη. Έτσι, του Πατριάρχου. Όμως αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να υπερασπιστούν την εθνική ιδέα των εθνοκρατικών ορίων και του εθνοκρατικού σχήματος. Και γι' αυτό έρχονται στη Μακεδονία. Ακολουθεί ο Παύλος Μελάς. Ακολουθούν οι αξιωματικοί που ήρθαν. Και διαβάστε την ιστορία του ελληνικού έθνους. Εγώ δεν λέω δικά μου πράγματα. Ήρθαν να δουν τι γίνεται στη Μακεδονία. Αλλά το Πατριαρχείο και οι Ιεράρχες ήξεραν τι γίνεται στη Μακεδονία. Και είμαστε στη νέα πραγματικότητα όπου ο βλαχόφωνος, ο καπετάν Κότας για παράδειγμα, τι θα κάνει? Ο καπετάν Κότας είναι ένας μεγάλος παράγοντας, κοινωνικός, οικονομικός και πολιτιστικός που δεν γνωρίζει ελληνικά, στην περιοχή της Καστοριάς. Τι θα κάνει? Θα πάρει την περιουσία του και θα πάρει τα γίδια του, τα πρόβατά του και τα βόδια του και θα πάει στο Βουκουρέστι? Άλλωστε, ο καπετάν Κότας στο σημείο του αναφοράς ποιο είναι? Το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αν διαβάσετε το στρατή Μυριβίλη και δείτε το πώς προσεγγίζει τους ανθρώπους που σήμερα, οι απόγονοι των σήμερα έχουν διαμορφώσει το κράτος που λέγεται Βόρεια Μακεδονία, με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Αν διαβάσετε τον Μυριβίλη, αναφέρεται στους ανθρώπους αυτούς και ομιλεί για την αφοσίωση τους προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ομιλεί για την σχέση την οποία έχουν
με τους Έλληνες εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης που, που έχουν οι Έλληνες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτή είναι μία γενιά αρχιερέων που αναφέρει στο Χρυσόστομο, που θα μπορούσαν να ήταν κυβερνήτες της Ελλάδας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή, διαδραματίζουν ένα πολιτικό και παράλληλα εκκλησιαστικό ρόλο. Αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο διάκονος ο Θεμιστοκλής, που είναι τότε ως διάκονος ο Θεμιστοκλής, είναι ο μετέπειτα Χρυσόστομος, ο μετέπειτα Αθηνών, ο Χρυσόστομος Χατζησταύρου. Είναι πλάι στον δράμα, στον τότε Χρυσόστομο τον Καλαφάτη. Η δε σχέση του Χρυσοστόμου με τους Τούρκους και ιδιαίτερα με τον Μπασά της περιοχής ήταν ήδη σχέση συγκρουσιακή. Και αυτή η συγκρουσιακή σχέση κορυφώνεται στη Σμύρνη. Το ίδιο πρόσωπο έρχεται και καταλαμβάνει τη Σμύρνη, και ο Χρυσόστομος είναι εκείνος ο οποίος δεν δειλιά, αλλά ομιλεί εφθαρσός, αμυνόμενος και υποστηρίζοντας το ποίμιό του, το οποίο σφαγιάζεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, στη Σμύρνη έχουμε μία τραγωδία. Μπορούμε να την ονομάσουμε εθνοκτονία, γενοκτονία, εθνοκάθαρση, οτιδήποτε. Αλλά είναι μία τραγωδία, και η τραγωδία αυτή είναι η τραγωδία του ελληνισμού. Διότι η κατεξοχήν ελληνική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη είναι η Σμύρνη.